Εντάξει, μια σύνοψη σήκωσε τους τόνους ο Υπουργός, ο κύριος Υπουργός, τον οποίο δίνουμε τις ευχές μας για γρήγορη ανάρρωση, περαστικά. Αλλά και ήταν χαρακτηριστικό το ότι η αντιπαράθεση οξύνθηκε σε ένα ελάχιστο ζήτημα που έχει να κάνει σε σχέση με το αν ο εκπαιδευτής θα είναι μέσα στο αυτοκίνητο ή όχι. Στην αντιπαράθεση, λέω, με το ΣΥΡΙΖΑ. Βέβαια, δεν μάθαμε τίποτα καινούριο. Αυτές είναι οι διαφορές, διότι και σε σχέση με το τάισμα του κεφαλαίου που οξύνθηκε πάλι η αντιπαράθεση σε σχέση με το ποσό ξεπουλήματος δημόσιας περιουσίας όσον αφορά τον ΟΣΕ και την ΤΡΕΝΟΣΕ. Στο τσάκισμα των δικαιωμάτων των εργαζομένων, στο δημιουργία όρων και προϋποθέσεων αφόρητης μετακίνησης, εργασίας και συνολικά της ζωής του λαού μας, αλληλοσυμπληρώνεστε. Εδώ πρέπει να καταγγείλουμε ξανά, όπως όλο το χρονικό διάστημα και σε όλες τις κυβερνήσεις, ο τρόπος με τον οποίο κατεβαίνουν οι τροπολογίες και πρέπει να ψηφιστούν ενιαία και για να μην μπορούν να εγκλωβίζονται τα κόμματα και να μην μπορούν ουσιαστικά να εκφραστούν κατά άρθρο που θα μπορούσαν να ψηφίσουν και υπέρ και παρόν σε κάποιες περιπτώσεις. Όπως εδώ του Υπουργείου Οικονομίας και Εργασίας Εσωτερικών, όπου δίνεται η παράταση στη δυνατότητα παρέχεται στους Δήμους πρόσθετος χώρος για τραπεζοκαθίσματα, που το βλέπουμε θετικά, και την παράταση θητιών, ιδιαίτερα όσον αφορά τους μαζικούς φορείς του κινήματος, αλλά η απαράδεκτη διάταξη της εφαρμογής του νόμου Χατζηδάκη, του εκτρώματος αυτού, του αντεργατικού για τη διενέργεια ηλεκτρονικών αρχιερισιών, διαφωνούμε κάθετα. Ανέφερε ο Υπουργός ότι υλοποιεί ουσιαστικά το αίτημα κάποιων σωματείων, συλλόγων, και του λέμε ότι ξέρουμε ποια είναι αυτά τα σωματεία, οι σύλλογοι, η Ομοσπονδία, ποια ΓΕΣΕ ουσιαστικά το ζήτησε για να ακυρώσει τις συλλογικές διαδικασίες, να ανοίξει δρόμο καλύτερο για την παρέμβαση στις αποφάσεις των εργαζομένων από την πίεση της εργοδοσίας και βέβαια να δημιουργήσει συσχετισμούς οι οποίοι αφορούν τη διόγκωση της μυρολατρείας και του συμβιβασμού που δεν θα περάσει, λέμε, όσον αφορά το θέμα του υγείας κυρίως. Δεν μπορούμε να μιλάμε για αριθμό εμβολίων να πλεονάζουν και την ίδια στιγμή να είναι ανεμβολία στο σημαντικό τμήμα του πληθυσμού με ευθύνη της κυβέρνησης. Και εδώ θα μπορούσαμε να συμφωνήσουμε με τις πρόσθετες αμοιβές, αλλά στο όνομα αυτής της αμοιβής δεν μπορούμε να δεχτούμε τη βιομηχανία των μετακινήσεων από νοσοκομείο σε νοσοκομείο, προκειμένου να μισοκλίνουν ορισμένες τρύπες και να ανοίγουν πολλές περισσότερες. Αφού από τα ήδη υποστελεχωμένα δημόσια νοσοκομεία θα αποσπώνται γιατροί, υπονομεύοντας περισσότερο τη λειτουργία τους και τις ανάγκες των ασθενών. Στην άλλη παρέμβαση που έχει να κάνει πάλι στο ίδιο νομοσχέδιο, με την εμπλοκή των ιδιωτών να αξιοποιείται ως όχημα για την άμεση διείσδυση του ιδιωτικού τομέα στα δημόσια νοσοκομεία. Η δυνατότητα απόκτησης, πρόβλεψη για τη δυνατότητα απόκτησης δεύτερης ειδικότητας. Νομίζουμε ότι αν επαρκής αριθμός συνολικά γιατρών, αλλά και η κατανομή τους διάφορες ειδικότητες, όπως επίσης και η κατανομή της διάφορες περιοχές της χώρας, οφείλεται στο γεγονός ότι καθορίζονται από την ανάπτυξη του συστήματος υγείας με τους κανόνες της αγοράς, που στοιχείο του είναι η άναρχη ανάπτυξη, οι αντιθέσεις και οι αντιφάσεις που δεν θα υπήρχαν σε άλλο σύστημα ικανοποίησης λαϊκών αναγκών. Διαρκούν νοσοκομιακές διακομιδές διασωληνωμένων. Είναι επικίνδυνη η ρύθμιση και για τους ασθενείς, αλλά και ένα μέρος των γιατρών που θα κληθούν να πραγματοποιήσουν τη διακομιδή. Στην ιατρική, ξέρετε, δεν ισχύει το όλα για όλα. Η εξειδίκευση, ενώ προχωράει μπροστά ως αποτέλεσμα των νέων γνώσεων και των αναγκών, στην περίπτωση των ενδονοσοκομιακών διακομιδών, οι οποίες αποτελούν μέρος της νοσηλείας των ασθενών, αντιμετωπίζονται με όρους περασμένων δεκαετιών. Και η αξιολόγηση της κυβερνητικής πολιτικής και των αντιπολιτευομένων μέσα σε εισαγωγικά συμμάχων σας έχει γίνει. Δεν χρειάζεται καμιά επαναξιολόγηση. Η ρυθμή χελώνας των εμβολιασμού και η επιδείνωση των δικτών της πανδημίας, η οριακή λειτουργία πολλών δημοσίων νοσοκομείων και το τάισμα των επιχειρηματών της υγείας έχουν βάλει τη σφραγίδα του σε όλα. Και κλείνοντας, κύριε Πρόεδρε, και ευχαριστώ, όσον αφορά την τροπολογία του ΣΥΡΙΖΑ, με αφορμή την τροπολογία του ΣΥΡΙΖΑ, τα μέτρα που ανακοίνωσε η κυβέρνηση αναδεικνύουν την επικίνδυνη πολιτική σας. Για εσάς, τα μέσα μαζικής μεταφοράς, τα σούπερ μάρκετ, οι εκκλησίες είναι κλειστοί χώροι όπου δεν κολλάει η πανδημία. Με αυτές τις παραδοξότητες τρέφεται τον ανθρωπολογισμό και τη δυσπιστία όχι μόνο απέναντι στην πολιτική σας, αλλά και απέναντι στην ίδια την επιστήμη. Έτσι, τα αποτελέσματα του μεγάλου αντιεμβολιαστικού ποσοστού όχι μόνο το αντιστρέφεται, αλλά το διατηρείτε και είστε υπεύθυνοι για το κόστος που θα προκύψει από αυτή την επιλογή στην υγεία του λαού μας. Απαιτούμε μέτρα υγιεινής και ασφαλής στους χώρους δουλειάς, προσλήψεις μόνιμων προσωπικών και περισσότερων μέθ, επαναλειτουργία νοσοκομείων που έχουν κλείσει, επίταξη ιδιωτικού τομέα χωρίς αποζημίωση, πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας σε 24-ωρη βάση, έλεγχος παντού με ευθύνη του κράτους. Αυτά είναι και η προμετωπίδα των διεκδικήσεων του ταξικού πόλου στο εργατικό κίνημα και πρέπει να πλαισιωθεί όσο πιο μαζικά γίνεται, γιατί είναι η μεγαλύτερη αυταπάτη να περιμένουν να γίνει προτεραιότητα της κυβέρνησης. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.